όσο να είναι επηρεάζει, που μπορεί λίγο να ψαλιδίζει πολλές... Αύριο, αλλά από σήμερα ξεκινάει. Τη λέμε γιατί ποτέ δεν συμβαίνει, η σπάνια είναι το σωστό να πω, ένα γεγονός την ημέρα που γίνεται. Δηλαδή μπορεί να βιώσεις ένα δύσκολο γεγονός 4-5 μέρες πριν και τώρα απλώς να είναι ο απόϊχος. Δηλαδή να είναι το σβήσιμο, να πήρες μια λαχτάρα, μια ένταση, ένα κάτι. Αλλά οφείλουμε να το πούμε γιατί δεν συμβαίνει σε όλους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Σήμερα λοιπόν για τους Σκορπιούς λέμε ότι θέλουν μια στοιχειώδη προσοχή και μάλιστα από σήμερα και μετά μπορεί γραπτά, έγγραφα, έντυπα, κάρτες, λογαριασμοί, ακόμα και αυτά που διαβάζετε, αυτά που σχολιάζετε, τα μέσα επικοινωνίας, το διαδίκτυο, οι σπουδές, ταξίδια, μετακινήσεις, μεταφορικό μέσο, παιδιά, όλα αυτά λέει αυξάνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη φροντίδα και μπορεί να υπάρχουν και μεγαλύτερα εμπόδια. Άρα λοιπόν παντού με μεγαλύτερη προσοχή και φυσικά τα αισθηματικά τα λέμε αύριο. Την υγεία θα πούμε σήμερα ότι πρέπει να προσέξετε. Έτσι. Για να περάσουμε στον Τοξότη. Δημόσιο, δικαιοσύνη, ξένη, εξωτερικό. Αυτά βάλλονται λίγο. Και τι σημαίνει βάλλονται? Αυτά τα θέματα, αν υπάρχουν εκκρεμότητες, αν έχουν γίνει λάθη, παραλήψεις, μπορεί να αρχίσουν να σκάνε ένα θέμα εδώ, ένα κάτι που θα κυνηγήσει από εκεί. Βεβαίως αυτή η Πανσέλινος δεν σας αγγίζει τόσο καθοριστικά και μάλιστα από σήμερα και μετά που ο Ερμής μετακινήθηκε, έφυγε από εκεί, από τους ηχθείς, που ήταν μια δύσκολη θέση για εσάς και πάει προς το ζώδιο του υδροχώου, όλο αυτό το χαρτομάνι που μπορεί να είχε, τις σπουδές, το τούτο, το εκείνο, οι επικοινωνίες, όλα αυτά μπορούν να διευθετηθούν με έναν πιο άμεσο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό θα βοηθήσει και την θέση. Ανοίγει και δρόμο για ταξιδάκι για μερικούς από εσάς και επίσης σε γενικές γραμμές. Σιγά σιγά θα αρχίσετε να νιώθετε ότι προχωρούν τα πράγματα προς το ικανοποιητικότερο. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Οικονομικά και ψυχολογία, αυτά περισσότερο αγγίζονται από την Πανσέλινο την Αυριανή. Βεβαίως πάντοτε εσείς, ακόμα και αν υπάρχει ένα πρόβλημα οικονομικά, ακόμα και αν υπάρχει δυστοκία στο να ρυθμίσετε περιουσιακά και οικονομικά, η Αφροδίτη είναι στο ζώδιό σας, που σημαίνει έστω και την ίστατη στιγμή υπάρχει μια βοήθεια, υπάρχει κάτι το οποίο και στις σχέσεις και στα οικονομικά και στη δουλειά και παντού είναι σαν να έρχεται από μηχανής Θεός για να δώσει μια καλύτερη λύση από αυτή που διαφαινόταν, η οποία μπορεί να μην ήταν και τόσο καλή. Σήμερα λοιπόν, σταδιακά από σήμερα, λίγο καλύτερα συγκριτικά με τις τρεις προηγούμενες ημέρες και ως προς τη διάθεση και ως προς τα θέματα τα πρακτικά της καθημερινότητος. Και να περάσουμε στον υδροχό, συνεργασίες και σχέσεις σε πίεση, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, μετράω εγώ τους άλλους, μετράνε οι άλλοι εμένα, συνεργασίες, συνεταιρισμοί, σχέση, δείχνουν τις αδυναμίες και τις δυνατότητες παράλληλα. Μπορώ μέχρι εκεί, δεν μπορώ παραπέρα. Μου δίνεται η δυνατότητα εδώ, δεν μου δίνεται πιο εκεί. Αυτό ορισμένοι θα το νιώσετε και στις σχέσεις σας. Αλλά η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι δύο ημέρες που περισσότερο προκαλούν ευσυγκινησία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην δραματοποιήσουμε τις όποιες σκέψεις που μας έρχονται εδώ πιο αρνητικές ή που μαθαίνουμε κάτι για κάποιον άλλον. Αχ, έπαθε αυτό, έγινε εκείνο. Χρειάζεται λοιπόν μια μεγαλύτερη ψυχραιμία και όπως είπαμε, μια διαλλακτικότητα, γιατί ο πονεμένος άνθρωπος, ο κουρασμένος, ώρες-ώρες φέρεται και λίγο διαφορετικά. Και να περάσουμε στους ηχθείς. Υπάρχει ρευστότητα, ανάγκη για διπλωματία, όμως το ότι ο Ερμής μετακινήθηκε από το ζώδιό σας αφήνει λίγο να πέσει η νευρικότητα, η ανησυχία, τα θέλω όλα γρήγορα, θέλω να κάνω τούτο, θέλω να κάνω εκείνο. Αρχίζει λοιπόν ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Υπάρχουν προτεραιότητες οι οποίες θα σας δείξουν προς τα που θα κατευθυνθείτε καλύτερα, είτε για να κερδίσετε, είτε για να έχετε ικανοποίηση, είτε για να βελτιώσετε σχέσεις. Σημασία έχει ότι η σημερινή μέρα δεν είναι αρνητική. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, η Πανσέλινος που θα γίνει σε δύο τομείς μπορεί να ρίξει το βάρος, που σημαίνει είτε να αργοπορήσουν θέματα, είτε κάτι να μην πάει καλά. Είναι ο πρώτος τομέας της φυσικής κατάστασης και της υγείας και το άλλο είναι τα επαγγελματικά. Κάτι που μπορεί να ενοχλήσει, που όμως έχετε τη δυνατότητα στην πορεία να ρυθμίσετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.